Παραμένουμε τώρα κυρίε και κύριοι στο συγκεκριμένο θέμα. Πολιτικά φυσικά θα κινηθούμε και θα καλησπερίσουμε στο δελτίο μα διαζώσει τη βουλευτή Καβάλα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Τάνια Ελευθεριάδου. Καλησπέρα, κυρία Ελευθεριάδου. Καλησπέρα σα, κύριε Τζεμιδάκη, και καλησπέρα και στου σας, τηλεθεατέ σα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και που βρίσκεστε κοντά μα. Να κάνουμε λίγο μια συζήτηση. Αρχικά να σχολιάσουμε, κυρία Ελευθεριάδου, και το όσα παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ 8 α, περίπου μονάδε σε διαφορά. Πρώτε φυσικά με δεύτερε επαναληπτικέ εκλογέ. Ισχυρό ο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε στι επαναληπτικέ εκλογέ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση σε σχέση με τι πρώτε. Αλλά και φυσικά ισχυρή, ισχυρό και το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Πώ σχολιάζετε σε αυτά τα ποσοστά. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσει που κατά καιρού βγαίνουν στη δημοσιότητα δείχνουν μια σταθερή πτώση τη Νέα Δημοκρατία και μια σταθερή πτώση τη δημοτικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ αντίστοιχα δείχνουν μια Δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ να αυξήσει, να αυξήσει τα ποσοστά του και φυσικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αδιευκρίνηση της ψήφου. Ε, δηλαδή αναποφάσιστοι και άνθρωποι που δεν θέλαν να δηλώσουν το τι θα ψηφίσουν. Φαίνεται όμως ότι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των δημοσκοπήσεων αυτό που παραμένει σταθερό είναι απογοήτευση του κόσμου από την πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία κυρίως στα θέματα της ακρίβειας ε, και, στην, και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι βασικό και σταθερό σημείο που τονίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και αυτό πιστεύω ότι στο τέλος ε, θα οδηγήσει τον κόσμο από το να εμπιστευτεί για ακόμη μια φορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξ, τον Τζίπρα, και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι ήδη προκαθορισμένο και τετελεσμένο την επόμενη των εκλογών, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κορμός των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας θα, θα, κάνει, θα μπορέσει να δημιουργήσει μια κυβέρνηση προοδευτική για να βγάλει τη χώρα από αυτή τη δίνη των δυσμενών εξελίξεων σε όλους τους τομείς στην οποία έχει οδηγήσει τη χώρα ο Κυριάκος Πιτσοτάκης, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, παρά τι δημοσκοπήσει, βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί ενδεχομένω να κερδίσει και να είναι ο νικητή των επόμενων εκλογών, κυρία Ελευθεριάδου. Αναλαμβάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλε τι δημοσκοπήσει διατηρεί την δυναμική του mm. με τάση αυξητική, παρά τον πόλεμο που δέχεται από την προσπάθεια να ξαναδημιουργηθεί το αντισύριζα μέτωπο από πολλέ πλευρές και τον πόλεμο, φυσικά, που δέχεται από όλα τα μέσα. Μαζική ενημέρωση, σχεδόν όλα, για να μην είμαι ε, τελείως αρνητική και να είμαι δίκαιη. Ε, επομένως, σε συνδυασμό με την αδιευκρίνηστη στη ψήφο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ε, μια ε, πραγματικά μεγάλη... Ε, τάση του κόσμου ε, απογοή, απογοήτευσης, μια τάση απογοήτευσης του κόσμου ε, προς την πολιτική που ασχείει Δημοκρατία, δείχνουν αυτό, οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και φυσικά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τις οποίες εγώ βλέπω να γίνονται ε, πολύ σύντομα, σε αντίθεση με αυτά που ε, υποστηρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, ε, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο ο κόσμος θα έρθει μπροστά στο δίλημα εάν θα ε, συνεχίσει... Ε, να ανέχεται τις πολιτικές αυτές, ε, τις ε, αντικοινωνικές πολιτικές, τις πολιτικές που τον οδηγούν ε, στην οικονομική εξαθλίωση και σε όλους τους άλλους τομείς, βέβαια, όπως είπαμε, την εξωτερική πολιτική. Αν λοιπόν θα συνεχίσει να ανέχεται τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ή αν θα πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο της πρόοδου, ε, το δρόμο που οδήγησε και το 2019, την Ελλάδα έξω από τα μνημόνια και σε μια πορεία ανωδική, την, η οποία έχει ανακοπεί βέβαια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, αναφέρεστε πολύ σύντομα, κύριε Ελευθεριάδου. Προσδιορίστε λίγο στο περίπου, γιατί ο Πρωθυπουργό έχει τονίσει αρκετέ φορέ ότι θα πάει τέλο τετραετία. Ο Πρωθυπουργό έχει τονίσει ότι θα πάει τέλο Τετραετία, αλλά δυστυχώ ε, όταν δεν πέφτουν οι τιμέ, πέφτει η κυβέρνηση, κύριε Τζεμιδάκη, mm. και φαίνεται ότι οι τιμέ δεν πέφτουν και αυτό είναι μια καθαρά πολιτική επιλογή ε, του κυριακού Μητσοτάκη. Οπότε θα αναγκαστεί, αυτό είναι βέβαιο, να δραπετεύσει το αργότερο στι αρχέ Οκτωβρίου. Ε, αν δεν έχουμε και καμία έκπληξη και δεν προκυρήξει εκλογέ μέσα στον Ιούλιο, mm. για να μπορέσει να προσποριστεί και την αποχή που παρουσιάζεται σε όλε τι εκλογέ οι οποίε προκυρήσονται εν μέσω θέρου. Μάλιστα. Όσον αφορά, επειδή θα πάρω μια λέξη που χρησιμοποίησατε περί προοδευτική κυβέρνηση, αποκλείεται το γεγονό αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή για περίπτωση νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ελευθεριάδο. Ωστόσο, είστε ανοιχτοί στι συνεργασίε για μια προοδευτική κυβέρνηση, όπω λέτε. Κοιτάξτε, με τον... και με του δύο εκλογικού νόμου και με την απλή αναλογική και με τον νόμο που έφερε και τροποποίησε ε, η Νέα Δημοκρατία με τον τελευταίο νόμο που τροποποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm -hmm. ε, η αυτοδυναμία θέλει πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά. Τίποτα δεν αποκλείεται. Ε, Ενδεχομένω ο κόσμος να συσπηρωθεί ε, όταν έρθει η ώρα των εκλογών και να δώσει την αυτοδυναμία στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο ότι εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, όπω πιστεύω ότι θα είναι, την επόμενη μέρα των εκλογών θα δημιουργηθεί κυβέρνηση. Άλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από το πολιτικό, να πάμε στο ενοτουρκικό κομμάτι, πρωτού περάσουμε και στα ζητήματα τη τοπική επικαιρότητα, κυρία Ελευθεριάδου. Ενοτουρκικά ζητήματα και βλέπουμε πραγματικά έναν Ρετζέπ Ταγί Περντογάν να μη μασάει πλέον τα λόγια του και να είναι αρκετά εχμηρό σε όσε δηλώσει έχει κάνει, όπω επίση και αρκετά κυβερνητικά στελέχη μέχρι στιγμή Βλέπετε πιθανότητα θερμού επεισοδίου και μέχρι στιγμή η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εθνική Αμήνη και το Υπουργείο Εξωτερικών, χειρίζεται σωστά την κατάσταση. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν και η πλευρά τη Τουρκία ε, όπω πάντα προσπαθούν για του δικού τους λόγους, τους ιδιωτελεί λόγου, να επενδύσουν στον πατριωτισμό, ε, να συσπυρώσουν τον κόσμο και βέβαια τι καλύτερο ε, επιχείρημα για αυτού από μια κρίση με την Ελλάδα. Ε, είναι προκλητική και, στι, και οι δηλώσει τους και οι πράξει του. Δυστυχώ βλέπουμε του συμμάχου μα ε, να μην βάζουν την Τουρκία στη θέση τη, αντιθέτω να μα λένε βρείτε τα. Ε, και φυσικά, ε, βλέπουμε και μια Ελλάδα ε, να ασκεί μια εξωτερική πολιτική, θα έλεγα, με αμηχανία. Ε, η πραγματικότητα είναι ότι το μόνο όπλο που έχουμε απέναντι στην Τουρκία είναι η διπλωματία μα. Ε, η διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, θα πρέπει μέσω ε, του Υπουργείου Εξωτερικών ε, να με επιχειρήματα πάντα και με ιστορικά επιχειρήματα, αλλά και με επιχειρήματα ε, πιο πρόσφατα, ε, να προσπαθήσουμε να δώσουμε στους συμμάχους μας πρώτα απ' όλα να καταλάβουν ότι η Τουρκία πρέπει να μπει στη θέση της. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε να γίνεται. Επίσης δεν βλέπουμε να απαντάμε όπως θα έπρεπε, ε, με περισσότερη δυναμική με περισσότερο σθένος ε, στις δημόσιες τοποθετήσεις των αρμοδίων υπουργών, στις προκλήσεις της Τουρκίας. Ε, επειδή ακριβώ βλέπουμε όμω έναν Ερντογάν ο οποίο φαίνεται ότι έχει προκληθεί όλη αυτή η αναστάτωση, επειδή ο ένα πρωθυπουργό αναφέρθηκε για τι προκλήσεις τη Τουρκία στο Κογκρέσο. Αυτό πιστεύετε δεν παίζει ρόλο. Ε, ο Έλληνα πρωθυπουργό ε, δεν ανέφερε κατά την επίσκεψή του στι ΗΠΑ ούτε μια φορά το θέμα τη Τουρκία. Α. Ε, τώρα Γιατί τι έγινε α... σε ιδιωτικές ναι. συζητήσεις, τις οποίες ουδέποτε ναι. μας ανέφερε το περιεχόμενό τους, αυτό δεν το γνωρίζω. Καλό θα ήταν βέβαια σε τόσο σημαντικά ζητήματα, όπως είναι τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και δεί τα ζητήματα που αφορούν τη γείτονα χώρα, ε, να, μετά από κάθε συνάντηση σε τόσο υψηλό επίπεδο και εφόσον δηλώνει ότι έχουν γίνει ιδιωτικέ συζητήσεις, να ενημερώσει τους αρχηγούς τουλάχιστον ε, της αντιπολίτευσης, είτε αξιωματική είτε και τη υπόλοιπη αντιπολίτευση, για το τι συζητήθηκε και για το τι συμφωνίε γίνανε. Δυστυχώ ο κύριο Μητσοτάκη επιλέγει τον δρόμο τη μυστικότητα, τη μυστικοπάθεια, ε, δεν έχει ε, ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς, όχι μόνο για αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι δεν ενημερωνόμαστε ούτε για το τι όπλα στέλνουμε στην Ουκρανία, <Τι> ε, με ποιες διαδικαστίες τα στέλνουμε τα όπλα. Λέτε, δηλαδή. ε, είναι πολύ σημαντικά θέματα, mm. και τα θέματα εξωτερικής, εξωτερικής πολιτικής, mm. και τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ε, και το κατά πόσο εμπλεκόμαστε στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και με ποιο τρόπο εμπλεκόμαστε. Ε, στα τελευταία 24 ώρα, ειδικά, έχει ανάψει η συζήτηση ε, για το mm. θέμα αυτό. Και δυστυχώ, παρά και τι επίκαιρε ερωτήσει που κατατέθηκαν στη Βουλή, αλλά και τις συζήτηση στι αρμόδιε επιτροπέ, στι επιτροπέ ε, ε, του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, δεν έχουμε πάρει τι απαντήσει που θα έπρεπε να έχουμε πάρει από τον κύριο Παναγιώτοπουλο. Ευχαριστώ. Οπότε, ουσιαστικά, αξιωθείτε και τη δική σα κριτική και προς τη μέχρι στιγμής α, διαχείριση και του θέματος και για την Ουκρανία από πλευράς α, του α, Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Κύριε Ελευθεριά, τόσο ε, είμαστε κοντά σε θερμό επεισόδιο, πιστεύετε. Όχι, πιστεύω Όχι. ότι δεν δε είμαστε κοντά σε θερμό επεισόδιο και σε κάθε ναι. περίπτωση ε, θα πρέπει η αρμόδια υπουργή, mm. ε, τα αρμόδια στελέχη, ε, του στρατού μας, των στρατιωτικών δυνάμεων, να είναι έτοιμα ακόμα και για αυτό το απειροελάχιστο ενδεχόμενο. Και σε κάθε περίπτωση επίσης θα πρέπει το διπλωματικό σώμα μας ε, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και αυτά που ενδείκνονται να γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ένα τέτοιο ε, ενδεχόμενο θα είναι αποτυχία πρώτα απ' όλα της εξωτερικής πολιτικής μας και της διπλωματίας μας. Πριν Είχε. από ένα θερμό επεισόδιο, ε, έρχεται η διπλωματία, έρχεται η εξωτερική πολιτική. Άλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και στα ζητήματα τοπική επικαιρότητα, κυρία Ελευθεριάδου. Να ξεκινήσουμε λίγο αρχικά με το θέμα τη μη κατάργηση του τμήματο φυσικής στο Διεθνέ Πανεπιστήμιο Ελλάδο, ΔΠΑΕ. Δημήτρη, για να σε διευκολύνω και τα σχετικά πλάνα. Ε, τι γίνεται ακριβώ, Είδαμε ότι τελικά δεν θα καταργηθεί το τμήμα φυσική και υπήρξε και η σχετική διαβεβαίωση αρχικά και από πλευρά του κύριου Παναγιοτόπουλου, όπω και εσεί προείπατε, αλλά γενικότερα και από πλευρά του Υπουργείου Παιδεία. Ε, Πώ πιστεύετε ότι οδηγηθήκαμε σε αυτό, Γιατί είχαμε διαφορετικέ απόψει από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για ακόμη μια φορά για ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που δυστυχώ αυτή τη φορά συμμετείχε και ο κύριο Παναγιωτόπουλος. Ε, Συνήθω βλέπουμε να συμμετέχει σε τέτοια επικοινωνιακά παιχνίδια άλλο βουλευτή ε, ε, τοπικό ε, τη Νέα Δημοκρατία. Ε, και είδα βέβαια με μεγάλη έτσι, απορία ε, να ευχαριστούν τον κύριο Παναγιώτοπουλο γιατί δεν έκλεισε το τμήμα φυσική. Ε, να θυμίσω λοιπόν σε όσοι τον ευχαρίστησαν, αλλά και στον ίδιο, ότι η κυβέρνηση σήμερα είναι η νέα δημοκρατία. Και ήταν ε, ε, επιλογή της νέας δημοκρατίας να ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση για το κλείσιμο των τμήματων. Mm. Ήταν επιλογή των διορισμένων ε, στη διοίκηση των πανεπιστημίων πανεπιστημίων από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν επιλογή τους να ανοίξει συζήτηση και να... ο δημόσιος διάλογος για το κλείσιμο ε, του Τμήματος Φυσικής. Και φυσικά αντιδράσαμε όλοι σύσσωμοι η αντιπολίτευση σαν τέτοιο ενδεχόμενο και με δημόσιες δηλώσεις μας και με ερωτήσεις που καταθέσαμε και με ε, συμμετοχή μας και στα Δημοτικά Συμβούλια, ε, σε επικοινωνία με όλους τους φορείς ε, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Και πιστεύω ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν έκλεισε το Τμήμα Φυσικής, mm. ότι αντέδρασε σύσσωμη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Ε, όταν λοιπόν ε, παίρνετε μια πολιτική απόφαση από τη Νέα Δημοκρατία ε, να κλείσει κάτι και έρχεται μετά και δεν το κλείνει και το αφήνει επομένως όπως ήταν, δεν πρέπει να λέμε συγχαρητήρια. Πρέπει να λέμε ε, τα πράγματα με το όνομά τους, ότι δεν έκλεισε το Τμήμα Φυσικής, επειδή αντέδρασε η αντιπολίτευση και πάνω απ' όλα αντέδρασε η τοπική κοινωνία και η πανεπιστημιακή κοινότητα. Άλιστα. Αυτό όμω είναι σύνηθε, ξέρετε, στην Νέα Δημοκρατία. Κάτι το οποίο υφίσταται, βγαίνει μια φήμη ότι θα καταργηθεί, τελικά δεν καταργείται και παίρνουν τα εύσημα αυτοί που δεν πρέπει να πάρουν τα ένσημα. Νομίζω ότι πλέον ο κόσμο το καταλαβαίνει αυτό. Ε, και τέτοια επικοινωνιακά παιχνίδια μετά από τρία χρόνια διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να περάσουν στον κόσμο. Άλιστα. Να περάσουμε και σε κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό που φαίνεται ότι προχώρησε η κυρία Ελευθεριάδου όσον αφορά και τη μόνιμη θέση γιατρού και στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της παραλίας Σοφρινίου. Εκεί, κυρία Ελευθεριάδου, έχουμε πλέον μόνιμο, μόνιμη γιατρό. Ανακοινώθηκε νομίζω σήμερα ότι έχουμε ακόμη μία θέση. Ε, με μία ακόμη γιατρό. Ε, Πώ κρίνετε εσεί εκεί αυτή την κατάσταση, κάτι το οποίο και εσεί είχατε αναφέρει να πούμε, σαν πρόβλημα μεγάλο το γεγονό ότι ε, δεν έχει μόνιμη θέση γιατρό το συγκεκριμένο ιατρείο. Τώρα που έχει καλυφθεί, ε, έχει έχετε ικανοποιηθεί. Δεν έχει μόνιμη θέση. Υπήρχε mm. η δυνατότητα για να υπάρξει. Έβγαινε να... άγωνος. Ναι, αλλά έβγαινε, συνεχώς, δεν δεχόταν κανεί κανείς. Λοιπόν, κανείς. να καλύψει τη θέση. Ναι. Ευτυχώ βρέθηκε η συγκεκριμένη γιατρό ε, να καλύψει αυτή τη θέση. Δυστυχώ δεν ε, είναι επαρκή. Μία, δεν μπορεί να επαρκέσει μία γιατρό yeah. ε, για να καλύψει 24 ώρη βάση ε, τι της ανάγκε τη τοπική κοινωνία, η, η οποία τοπική κοινωνία, ειδικά του καλοκαιρινού μήνε, φιλοξενεί είτε μόνιμους είτε ε, τουρίστε περίπου στου 80.000 ε, κόσμο. Ε, έχουμε δει κατά καιρού να συμβαίνουν πολλά ατυχήματα τα οποία δεν μπόρεσαν να καλυφθούν ε, τοπικά από το ιατρείο και, και, ναι. και, mm. και έπρεπε να μεταφερθούν οι ασθενείς και προσφάτω με ένα κοριτσάκι και έπρεπε να μεταφερθούν οι ασθενεί σε άλλες πόλεις. Επομένως, καλό είναι να μην πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο, για αυτό που πρέπει να παρέχει η πολιτεία στους κατοίκους μια, μιας περιοχής, το αυτονόητο επαναλαμβάνω, και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Το γεγονό είναι ότι είναι θετικό το ότι βρέθηκε γιατρό και ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειε για να λειτουργεί το πολυατρίο σε 24 ώρη βάση. Και βέβαια οι θέσει είναι δύο γιατρών και δύο νοσηλευτών για να μπορούμε να ε, πούμε ότι κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους κατοίκους της περιοχής και καλύψαμε τις ανάγκες τους. Νομίζω καλύφθηκαν οι δύο θέσεις γιατρών και τώρα μένει το νοσηλευτών, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Ελευθεριάδου. Μόνιμε θέσει. Ε, Είμαστε σαν αναμονήσει. Καλύφθηκαν τους. όταν λέτε, έχουμε ήρθε δει... μια γιατρό. Ναι, και νομίζω έχει έρθει άλλη μια. Έχει γίνει μια σχετική ανακοίνωση. Ναι, άλλο να προκυρήσονται και άλλο ναι. να Ωε, έρχεται ο γιατρό και να λαμβάνει τα καθήκοντά του. Ναι. Λοιπόν, παρακολουθούμε φυσικά το γεγονό. Το θέμα είναι ένα, εννοείται, να μην έχουμε ξανά τα περσινά ενδεχομένω γεγονότα. Α ελπίσουμε να μην το ξαναδούμε. Τώρα με τη μόνιμη θέση γιατρού να έρθει. Το, ε, θέμα είναι ότι πρέπει... το θέμα, ναι, το θέμα ναι. είναι ότι το κράτο πρέπει να φροντίζει ε, να καλύπτονται οι ανάγκε ιατρικές οι και νοσηλευτικέ mm. σε όλε τι περιοχέ τη Ελλάδα, ακόμα και στι πιο απομακρυσμένε. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια τουριστική περιοχή που, παραλαμβάνω ε, φιλοξενεί 80.000 κατοίκου. Πρέπει να καλύψει δηλαδή το ιατρείο 80.000 κατοίκου. Και το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στα τρία αυτά χρόνια άφησε τελείω ακάλυπτη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Να σα θυμίσω τι έχει γίνει και στην Καβάλα. Και να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία ε, και υποχρηματοδότησε και υποστελέχωσε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Επομένω, α μην μιλάμε, ε, πανηγυρίζουμε μάλλον για το αυτονόητο, το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει ένα κράτο πρόνοια. Λοιπόν, κυρία Ελευθεριάδου, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σα σήμερα εδώ στο κεντρικό μα δελτίο. Να είστε καλά και καλό σα βράδυ.